Ο Άγιος Ζινόβιος και η Αγία Ζινοβία ήταν κατά σάρκα αδέρφια και ζούσαν γύρω στο 290 μετά τη γέννηση του Χριστού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο ασεβέστατος Διοκλητιανός. Όταν πέθαναν οι γονείς τους, τα δύο αδέρφια μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς. Ο Άγιος Ζινόβιος είχε σπουδάσει ιατρική και όχι μόνο θεράπευε τους ασθενείς με τη δύναμη του Θεού, αλλά αντί να δέχεται πληρωμή, τους έδινε χρήματα εκείνος. Εκείνη την εποχή, ο Διοκλητιανός ξεκίνησε τον μεγάλο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Έστειλε στην Κιλικία ως έπαρχο τον Λυσία, που ήταν άγριος και πολύ θηριώδης, ακριβώς σαν τον αυτοκράτορα. Ο Λυσίας ξεκίνησε τον διωγμό από τη Μόψο. Τότε ο Λυσίας βασάνισε 4 αδέρφια από την Ισαυρία, επειδή ήταν χριστιανοί. Ήταν ο Αστέριος, ο Κλάβδιος, ο Νέων και η Νεονίλα. Δεν αρνήθηκαν την πίστη τους και έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου και η μνήμη τους τιμάται στις 30 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ο Άγιος Ζινόβιος, μετά από θεϊκή αποκάλυψη, έγινε επίσκοπος στην περιοχή της Κιλικίας. Σε μία μακρινή πόλη ζούσε ένα συνδός ηγεμόνας, η γυναίκα του οποίου έπασχε από καρκίνο στο στήθος και δεν είχε καταφέρει κανείς να τη βοηθήσει. Κάποια στιγμή έμαθε ότι στις Αιγαίες της Κιλικίας ο Ζινόβιος θεράπευε τους ασθενείς με τη βοήθεια του Θεού των χριστιανών. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός πήρε την άρρωστη γυναίκα του και πήγαν μαζί με τους υπηρέτες τους και τους οικείους τους στην περιοχή της Κιλικίας για να βρουν τον Άγιο Ζινόβιο. Μία μέρα είδε ένα όραμα για να πάει αυτός και η γυναίκα του στην εκκλησία. Πραγματικά έτσι έκανε και εκεί στην εκκλησία βρήκε τον Ζινόβιο να διδάσκει τα θεία γράμματα στους πιστούς. Τον θερμοπαρακάλεσαν τότε όλη η οικογένεια και οι υπηρέτες μαζί, γονατιστοί, να θεραπεύσει τη γυναίκα του. «Εάν απαρνηθείτε την πλάνη των προπατώρων σας, τότε θα γνωρίσετε τη Θεία Χάρη και την ταχύτατη βοήθεια του Παντοδύναμου Χριστού», τους είπε με ευλάβεια ο Άγιος Ζινόβιος. Αυτοί αμέσως δέχτηκαν και ο Άγιος Ζινόβιος προσευχήθηκε πολύ θερμά στον Θεό να τους βοηθήσει και τότε απευθύνθηκε προς την ασθενή γυναίκα και της είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού που θεράπευσε την αιμορροούσα, να λυτρωθείς και εσύ από το πάθος σου». Αμέσως η γυναίκα έγινε καλά. Βαφτίστηκαν τόσο το ζεύγος όσο και ολόκληρη η συνοδεία τους χριστιανοί και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Μία ελεημονούσα και πολύ φιλάρετη γυναίκα από την Αντιόχεια έπασχε από φαγέδαινα στο στήθος. Με τον όρο φαγέδαινα περιέγραφαν οι γιατροί μέχρι και τον 20ο αιώνα μία αρρώστια η οποία προκαλούσε ένα σαρκοφάγο έλκος ή πληγή και είχε στοιχεία κακοήθειας, δηλαδή καρκίνου, που διάβρωνε και τους κοντινούς ιστούς και είχε σχέση με καρκίνο, έρπιτα, σύφυλλη, γάγκρενα. Η άρρωστη αυτή γυναίκα με πολύ πίστη ταξίδεψε στην Κιλικία για να βρει τον Άγιο Ζινόβιο. Η ασθενής κυρία έπεσε στα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσε με δάκρυα να τη βοηθήσει. Ο Άγιος Ζινόβιος τότε τη σταύρωσε και το έλκος της ξεχώρισε από το στήθος και έπεσε στο έδαφος σαν μια μεγάλη βρώμικη μάζα. Η φήμη των θαυμάτων του Αγίου Ζινοβίου έφτασε όμως γρήγορα και στα αυτιά του έπαρχου Λυσία. Έτσι συνέλαβαν τον Άγιο Ζινόβιο επειδή ήταν χριστιανός. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον έπαρχο, ο Λυσίας του είπε πως είχε πληροφορηθεί ότι είναι χριστιανός,
αλλά ότι ο ίδιος πιστεύει μόνο στα δικά του μάτια. Και έτσι του πρότεινε του Αγίου να θυσιάσει στα είδωλα. Διαφορετικά τον προειδοποίησε και τον απείλησε ότι θα τον παρέδιδε στους βασανιστές και τους δήμιους. «Έναν Θεό έχω, τον αληθινό Ιησού Χριστό μου, στον οποίον ελπίζω, με έπλασε και μου χάρισε τη ζωή. Και για αυτόν επιθυμώ και διψώ να πεθάνω πρόσκαιρα, για να ζήσω μετά μαζί του αιώνια». Μόλις έμαθε για τη σύλληψη του αδερφού της, η Αγία Ζηνοβία, η αδερφή, παραδόθηκε από μόνη της. Τότε την παρουσίασαν στον έπαρχο και εκεί είδα να έχουν κρεμάσει τον αδερφό της, τον Άγιο Ζηνόβιο, σε ένα ξύλο και να έχουν γδάρει το σώμα του. Αντί όμως να φοβηθεί η Αγία μας, έκρινε τον έπαρχο για τις απάνθρωπες πράξεις του. «Αλλά ζώνα και υπερήφανε τύρανε, ποια κακουργία έπραξε ο αδερφός μου και τον δέρνεις έτσι?» Ο έπαρχος Λυσίας σκέφτηκε πονηρά και της είπε: «Θυσίασες τους θεούς για να μην χαθεί η ομορφιά σου και η ευγένειά σου από τα βασανιστήρια». Τότε και τα δύο αδέρφια, και ο Άγιος Ζηνόβιος και η νεαρή Αγία Ζηνοβία, είπαν με μία φωνή στον Λυσία ότι πιστεύουν μόνο στον αληθινό Θεό, τον Χριστό, και δεν πρόκειται να προσκυνήσουν τα άψυχα είδωλα. Τότε τους έβαλαν επάνω σε πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι, που από κάτω ήταν πολλά αναμένα κάρβουνα. «Πού είναι τώρα ο Χριστός να σας βοηθήσει?» είπε ο δισεβέστατος Λυσίας. «Δεν τον βλέπεις, επειδή είσαι μέσα στο σκοτάδι της ασέβειας. Εδώ είναι ο παντοδύναμος Χριστός και μας δροσίζει, γι' αυτό και δεν έχουμε πάθει τίποτα», του αποκρίθηκε στεναρά ο Άγιος Ζηνόβιος. Όταν τους έβγαλαν από το πυρακτωμένο σιδερένιο κρεβάτι, τους προέτρεψαν πάλι να θυσιάσουν στα είδωλα. Η απάντηση των Αγίων ήταν συγκλονιστική. «Σε συμβουλεύουμε να λυπηθείς την ψυχή σου για να λυτρωθείς από την αιώνια γέννα του πυρός και από την αιώνια κόλαση, να προσκυνήσεις τον αληθινό Θεό, και εμείς θα παρακαλέσουμε πραγματικά και θερμά να συγχωρέσει τα προηγούμενά σου αμαρτήματα». Λύσαξε ο Λυσίας και διέταξε να τους βάλουν μέσα σε χάλκινα καζάνια γεμάτα με νερό που κόχλαζε. Η χάρη όμως του Θεού τους φύλαξε και δεν κάηκαν καθόλου. Όσο καυτό κι αν ήταν το νερό, ο Άγιος Ζηνόβιος και η Αγία Ζηνοβία ένιωθαν τη θεία δροσιά. Και ο έπαρχος κατάλαβε ότι δεν θα αλλάξουν γνώμη και τότε διέταξε να τους θανατώσουν, να τους αποκεφαλίσουν με ξύφος έξω από τα τείχη της πόλης των Αιγών. Ο Άγιος Ζηνόβιος όμως και η Αγία Ζηνοβία έκαναν θερμή προσευχή πριν μαρτυρήσουν. «Ευχαριστούμεν Σύ Χριστέ ο Θεός που μας ιξίωσες να τελέσομεν των δρόμων, να φυλάξομεν την πίστην αμόμητον και να αγωνιστόμεν τον καλόν αγώνα γενναίος και ανδρικότατα. Αυτό σου, φιλάνθρωπε Κύριε, αξίωσέ μας να επιτύχομεν το χάρισμα της αιωνίου βασιλείας σου, να συναριθμηθόμεν με τους Αγίους δούλους σου». Τότε ακούστηκε μία δυνατή φωνή που έλεγε ότι θα έχουν αιώνια αγαλίαση και θα λάβουν πράγματι τα ουράνια αγαθά που ζητούσαν. Πάρα πολλοί που το άκουσαν, τότε πίστεψαν στον Χριστό. Οι δήμοι έκοψαν με ξύφος τα τίμια κεφάλια των δύο Αγίων και έτσι ο Άγιος Ζηνόβιος και η αδερφή του Ζηνοβία έλαβαν τα στέφανα του μαρτυρίου. Ο έπαρχος είχε διατάξει να πετάξουν τα σώματα των Αγίων έξω από την πόλη. Τα μεσάνυχτα όμως, ο Ερμογένης και ο Γάιος ο πρεσβύτερος πήγαν κρυφά και τα έκλεψαν. Τα ενταφίασαν μάλιστα στο σπήλαιο που ζούσαν κρυμμένοι. Τη μνήμη του Αγίου Ζηνοβίου και της Αγίας Ζηνοβίας τιμάμε κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή τη μέρα που μαρτύρησαν.
σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.